σε βρει σε κάποια χώρα μια κοπέλα, μια πριγκίπισσα Ινδιάνα μυθική, που τη λέγανε Ποκαχόντας και της χάρισαν οι μοίρες όμορφια και δύναμη πολύ. Το μεγάλο νεύμα της μηνά, Ποκαχόντας, πάρε τα βουνά. Σε Δύση και Ανατολή να εκπληρώσεις μια αποστολή. Το ταξίδι αρχινάει με το χοπικό στο πλάι και πολεμιστές πιστούς που θα ενώσουν τις φίλες τους για να γίνουν ένα έθνος, μια γροθιά σφιγμένη στους εχθρούς. Ποκαχόντας, έλα στα παιδιά να τους δώσεις την παρηγοριά. Σε προσμένουν δούλοι και φτωχοί, να τους φέρεις ήλιο και βροχή. Τρέχει Ποκαχόντας και τους φίλους της Καλόντας για τη μεγάλη εντολή, να μονιάσουν οι φίλες τους και να κλείσουν τις πληγές τους απ' τις έφτρες τις παλιές τους πια. Καλημέρα. Ισλμόκ, νωρίς ξύπνησες. Σας φέρνω ψαράκια για το πρωινό σας. Ευχαριστούμε, μα είμαστε χορτοφάγοι. Ένας πολεμιστής δεν ζει μόνο με φρούτα και χόρτα. Εγώ τρώω τακτικά ψάρια. Φίλε Μοκ, κάνε ό,τι νομίζεις. Εμείς πάντως θα φάμε βατόμουρα. Δικαίωμά σας. Δεν θα σας αλλάξω εγώ τη γνώμη. Μυρίζουν υπέροχα. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι μας, η Ποκαχόντας κι εγώ συμφωνήσαμε να τρώμε μονάχα φρούτα και χόρτα, γιατί σε αυτή την ιερή αποστολή πρέπει να εξαγνίσουμε συνάμα το σώμα και την ψυχή μας. Όταν η ψυχή μας εγκαταλείπει το σώμα, τότε η μάνα γη μας χρησιμοποιεί για τροφή των φυτών. Τα φυτά τρέφουν τα ζώα και τους ανθρώπους και έτσι κλείνει ο κύκλος της ζωής. Πάντα σεβόμουν τις αρχές που μας επιβάλλουν οι ιεροί νόμοι της φύσης. Έτοιμο το πρωινό. Εσείς οι δύο φάτε ό,τι νομίζετε. Εγώ δεν πρόκειται να τη βγάλω με φρούτα. Έχεις δίκιο, Μοκ. Έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Μα εμείς οι δύο δεσμευτήκαμε, βλέπεις, να μην ξαναφάμε κρέας. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα τρώω τα ψάρια και εσείς τα γογγίλια. Και όλοι θα είμαστε μια χαρά.
Πόσο όμορφο είναι αυτό το δάσος. Εδώ και τα κεράσια. Αχ, ας μαζέψουμε λίγα. Θα χάσουμε τον Μοκ. Έχει προχωρήσει πολύ μπροστά. Αδειάζεται πολύ. Ναι. Λένε πως οι Μοϊκανοί κάνουν τα πάντα δύο φορές πιο γρήγορα από τους άλλους και είναι ακούραστοι. Α, είναι όμορφη ζωή εδώ πάνω. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι στην πατρίδα μου. Αυτά τα βουνά και οι κοιλάδες κάνουν εμάς τους Μοϊκανούς δυνατούς και ανίκητους. Κοιτάτε, αυτή είναι η χώρα μου. Η γη των Μοϊκανών. Μια έφορη γη. Όπως βλέπετε, με πολύ κυνήγι. Ό,τι υπέροχη θέα. Αν αλλάξουμε δρόμο, θα μπορέσουμε να περάσουμε τη νύχτα στο χωριό μου. Τι λες, Ποκαχόντας? Α, όχι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Εσύ τι λες? Είμαστε σε αποστολή, Μοκ. Για στάσου, εσύ απαντάς για λογαριασμό της. Δεν ξέρω τα έθιμα της φυλής σου, μα σε εμάς η πλειοψηφία έχει πάντα το λόγο. Τότε έχασες, είμαστε δύο. Ντροπή σας, παιδιά. Διαρκώς γυρεύετε φορμές για να μην συμφωνείτε σε τίποτα. Ξέρω ότι ανοίγετε σε φυλές με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες. Έχετε όμως κάποια καλά στοιχεία που θα μπορούσαν να σας ενώσουν για να συνεργαστείτε κάποτε. Πώς θέλετε οι άλλοι να ζουν αρμονικά όταν εμείς κάνουμε το αντίθετο? Μοκ, στάσου, πού πας? Φεύγεις χωρίς να μας αποχαιρετήσεις? Δεν θα με ξεφορτωθείτε τόσο εύκολα. Ήθελα απλώς να σας δείξω τους καταράκτες. Εντάξει, δεν θα πάμε στο χωριό μου. Άλλαξα γνώμη. Θα ήθελα να ξέρω πότε μιλάς σοβαρά και πότε αστείευεσαι. Χαίρομαι που βρέθηκες στο δρόμο μας. Μα αν με κάνεις να θυμώσω, τότε δεν σε σώζει τίποτα, Μοκ. Δεν με τρομάζεις εμένα. Άσε τις φοβέρες, λοιπόν. Τσακωθείτε, εγώ φεύγω πάντως. Δεν σας αντέχω άλλο. Ε, στάσου! Περίμενε μας! Περπατάμε τόσες μέρες χωρίς να δούμε ψυχή. Δεν είναι παράξενο, Μο? Αυτή την εποχή όλοι βρίσκονται στα υψώματα για να μαζέψουν καρπούς για το χειμώνα. Είμαστε σε δική σας περιοχή? Όχι, βρισκόμαστε στη χώρα των Ιρόκουι. Χάσεις την ώρα σου αν σκεφτείς να ανοίξεις μαζί τους κουβέντα για ειρήνη. Γιατί? Γιατί οι Ιρόκουοι νοιάζονται μονάχα για τον πόλεμο. Συνέχεια τσακώνονται με τους γείτονές τους. Τσακώνονταν και μεταξύ τους κάποτε, μα τα τελευταία χρόνια συμφιλιώθηκαν και αποφάσισαν να κάνουν μια συνομοσπονδία. Εννοείς την ένωση των πέντε φυλών? Ακριβώς, και είναι παντοδύναμη τώρα. Βρίσκονται διαρκώς σε πόλεμο με τα αδέρφια μας, τους Χούρων, τους Έρι και τους Ουσκεκάν. Και δεν θα σταματήσουν αν δεν κυριεύσουν πρώτα όλες τις περιοχές γύρω από τα σύνορά τους. Είναι σπουδαία η αποστολή σας, μα η γνώμη μου είναι να μην ασχοληθείτε με φυλές σαν τους Ιρόκουοι. Το μεγάλο πνεύμα είπε να μιλάμε σε όλους τους ανθρώπους. Και εγώ λέω ότι κάνει πολύ ζέστη και θα πάω να κολυμπήσω. Θα έρθατε? Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ το κολύμπι. Α! Δεν ξέρεις κολύμπι, Χομπιχό? Δεν υπάρχει πολύ νερό στη χώρα μου. Είναι υπέροχα, ε! Βιάσε το χέρι μου. Δεν βιάζομαι.
Γεια σου, πουλάκι. Μου είπες σπουδαία νέα ο θεωρητός μας φίλος. Α, ναι, τι νέα. Μάλλον ήταν φίλοι. Άλλο σε ρωτήσαμε. Λοιπόν, φαίνεται πως κάποιοι κατευθύνονται προς το βορρά. Μα εμείς δεν είδαμε κανέναν. Βεβαίως. Αυτή η φίλη μου είπε ακόμα πως υπάρχουν άφθονα λαχανικά στην περιοχή. Ενδιαφέροντα νέα. Μα αφού δεν μας ανήκουν τα λαχανικά. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Αφού λείπουν όλοι στα βουνά, θα βορευτούμε μόνοι μας. Εννοείται. Συμφωνώ μαζί σου, Μοκ. Οι καρποί της ταιριάς και της θάλασσας ανήκουν σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Είμαι στη διάθεσή σου, λοιπόν. Να που βρήκατε ένα κοινό σημείο. Δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, γιατί καθυστερούμε, πάμε. Δεν είναι κανείς εδώ. Ο Μοκ έχει δίκιο. Κοιτάτε, ένα σωρό πεπόνια και είναι όλα όρημα. Υπάρχουν επίσης πατάτες, καρότα. Θα βραδιάσει σε λίγο. Θα πάω να στήσω τη σκηνή στην ακροποταμιά. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Τι γυρεύετε στη χώρα μας? Όποιος έρχεται εδώ πεθαίνει. Σας παρακαλώ, ήρθαμε με ειρηνικό σκοπό. Γιατί είναι αυτός ο Μοϊκανός μαζί σας τότε? Μπορεί οι φυλές μας να διαφέρουν. Αυτό δεν έχει σημασία. Φύγετε εσείς οι δύο. Ο Μοϊκανός θα μείνει μαζί μας. Όχι, δεν θα τον αφήσουμε. Δεν θα φιλιώσουμε ποτέ με τους Μοϊκανούς εμείς οι Ρόκουοι. Πιάστε τον. Όχι. Εντάξει, Πούμα, φτάνει. Όσο θα επιτίθεστε στους Μοϊκανούς, θα αντιμετωπίζετε την έχθρα τους. Γιατί δεν θέλετε να ζήσουν ειρηνικά οι φυλές σας? Γιατί αυτό το μίσος μεταξύ σας? Είμαστε αιώνιοι εχθροί. Ωραία, ήρθε ο καιρός για αλλαγή. Γιατί δεν έρχεστε μαζί μας στη μεγάλη συνέλευση των φυλών στους καταράκτες του Νιαγάρα? Εκεί πέρα θα μπορέσετε να βρείτε κάποια λύση στις διαφορές σας. Πηγαίνετε κι εσείς σε αυτή τη μεγάλη συνέλευση που γίνεται στους καταράκτες του Νιαγάρα? Ναι, μεταφέρουμε εκεί ένα μήνυμα από το μεγάλο πνεύμα. Τι, μα και ο αρχηγός μας κατευθύνεται εκεί τώρα. Hey, σου έπεσε το μαχαίρι. Άλλη φορά να είσαι προσεκτικός. Αυτή είναι η Ποκαχόντας, η κόρη του φύλαρχου Ποβοτάν. Αυτός είναι... Άσε, μπορώ να συστηθώ και μόνος μου.
Είμαι ο Μοκ. Ανήκω στους Λύκους. Είναι γιος του αρχηγού των Μοϊκανών. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που συνέβη. Τι συνέβη? Δεν πρόσεξα. Αυτός είναι ο Χόπι Χό, γιος του αρχηγού των Χόπι. Είμαι ο Κίτρινος Λύκος και ανήκω στη φυλή των Σενέκα. Ο δρόμος για τους καταράκτες είναι μακρύς και επικίνδυνος. Μπορώ να σε συνοδεύσω ως εκεί. Όχι φίλε, δεν σε χρειάζονται. Έχουν εμένα. Μην ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην περιοχή μας και εμείς τους έξυπνους σαν και σένα, τους... Α, τώρα θα δεις. Όχι, όχι, μου, καθισέ τον. Σε πόσες μέρες θα είμαστε εκεί? Σε πέντε, αν δεν μας καθυστερήσει ο Μοϊκανός. Αν χρειάζεσαι εσύ πέντε, εμένα μου φτάνουν τρεις. Δεν θα φτάσουμε ποτέ αν συνεχίσετε τους καυγάδες. Πάμε. Ηρέμησε, Μοκ. Μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε σε ειρηνευτική αποστολή. Συγγνώμη. Θα φτάσουμε σε δύο μέρες αν πάμε έτσι. Όλοι ξέρουν ότι οι Μοϊκανοί είναι γρηγορότεροι από τους Ιρόκουοι. Ένας παλιός πολεμιστής στο χωριό μου συνήθιζε να λέει ότι όσο γρήγορα και αν τρέχεις μέσα στο δάσος, να προσέχεις, γιατί πάντα ένας Μοϊκανός ήταν πίσω σου. Αυτός ο πολεμιστής ήταν σοφός. Ήθελε να πει ότι σας κυνηγάμε πάντα. Ωραία, για έλα κατά εδώ να δούμε. Δεν αφήνουμε τις εξυπνάδες. Έλα, πήγαινε να ξεκουραστείς. Δεν έχω όρεξη για αστεία. Όχι, ώστε μιλάς με τα ζώα, Μοκ. Βεβαίως, γιατί ρωτάς? Γιατί θα ήθελα να με συστήσεις. Τι κοιτάζεις? Το κολλιέ? Έλα, πάρτο. Α, όχι, όχι, απλώς το κοίταζα. Έλα, πάρτο, είναι ένα δωράκι για τη φιλία μας. Κράτα το. Θα με προσβάλλεις αν δεν το δεχτείς, έλα. Όχι, άσε καλύτερα. Δεν θέλω αντιρρήσεις, στο χαρίζω. Είναι δικό σου τώρα. Τ' ακούς? Πάει, τέλειωσε. Α, έρχονται οι φίλοι μας. Γιατί μας αφήσατε πίσω? Εγώ και ο Μοκ, ξέρεις, γίναμε δύο καλοί φίλοι. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, μα τι έπαθες, Μοκ? Γιατί κοιτάζεις έτσι το περιδέρεο? Γιατί είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Τι εννοείς? Ένας φίλος μου δίνει αυτό το υπέροχο δώρο και εγώ δεν έχω τι να κάνω. Γιατί δεν το φοράς? Είναι πράγματι υπέροχο. Ο μεγάλος Μανιτού μου είπε να το δώσω σε σένα. Αλλιώς θα με μεταβάλει σε πέτρα. Πάρ' το λοιπόν, σε παρακαλώ, γιατί αρχίζω να παραλύω κιόλας. Ο Μόκ αρχίζει να παραλύει. Καλύτερα να το πάρεις. Ευχαριστώ. Το δες, σου πάει περίφημα. Δεν πιστεύω το παραμύθι σου για το Μανιτού, πάντως... Σε ευχαριστώ, Μοκ. Να ευχαριστείς από εδώ τον κίτρινο λύκο. Α, όχι. Εγώ το χάρισα στο Μοκ. Εκείνο να ευχαριστείς. Αυτό το περιδέρο μου το πούλησε κάποιος Άγγλος για κάτι γούνες. Ανήκε σε έναν λευκό? Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ και τους δύο για το υπέροχο δώρο σας. Μισό ευχαριστώ στον καθένα μας. Τι παράξενο φυτό είναι αυτό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άγριο ρύζι. Μπορείς να το φας? Ναι, μα δεν το βρίσκεις εύκολα εδώ. Μεγαλώνει στα ζεστά και υγρά κλίματα. Σε αυτά εδώ τα μέρη κάνει πολύ κρύο το χειμώνα και δεν έχει υγρασία το καλοκαίρι. Α, ναι. Και τι τρώτε εσείς τότε? Ζούμε από το κυνήγι, αλλά έχουμε σε βασική τροφή και το καλαμπόκι και τα φασόλια και τα λαχανικά. Η φύση μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε. Υποκαχώντας κι εγώ δεν τρώμε κρέας. Μήπως διψάς, Ποκαχόντας? Ναι, θα ήθελα να πιω λίγο νερό. Τι είναι αυτό? Ένα σιρόπι. Πιες το, θα σ' αρέσει. Είναι γλυκό, αλλά κόβει τη δίψα. Έλα, πιες το.
ναι, είναι σιρόπι. Για δες εδώ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το μαζεύουν από αυτά τα δέντρα οι κάτοικοι της περιοχής. Πες μου κάτι, Κιτρινελίκια, φοράνε όλοι οι δικοί σου εδώ τέτοιες ζώνες? Ναι, κάθε σύμβολο αντιπροσωπεύει μια φυλή από τα πέντε έθνη. Είμαστε όλοι ενωμένοι στο όνομα της ειρήνης και της αδελφοσύνης με το σύμβολο ενός αετού πάνω σε έλατο. Είναι ο ακίμητος σκοπός που μας επιβλέπει ώστε να μην διαταραχτεί η ειρήνη μας. Πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτή η λίμνη? Η λίμνη Ήρη. Πάμε. Θα τη διασχίσουμε για να φτάσουμε στη συνέλευση. Μα ούτε καν φαίνεται η απέναντι όχθη. Εμπρός πάμε, μην καθυστερούμε. Πώς θα φτάσουμε απέναντι? Οι συνοδοί μας βρήκαν κάτι κανό. Ελάτε, ας φύγουμε από εδώ. Είναι εύκολο να κοπηλάτεις, ε? Ναι, είναι ένα βολικό σκάφος. Υπάρχουν βέβαια άλλα κανό, πιο γρήγορα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τοπίο. Συμφωνώ. Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε τον κίτρινο λύκο. Σας κόπηκε το αίμα. Είναι η πρώτη φορά και καταλαβαίνεις. Δεν τα πήγες και τόσο άσχημα εδώ που τα λέμε. Οι δικοί μου ήρθαν να σε καλωσορίσουν, Ποκαχόντας. Αν με δουν μαζί σας, θα γίνει χαμός. Μη μου πεις ότι φοβάσαι εσύ, ένας γενναίος μου ικανός. Είναι κι άλλες φίλες εδώ, Μοκ. Θα βρεις κάποιους φίλους, σίγουρα.